το ποσό των 150.000 ευρώ θα δαπανίσει ο Δήμος Κομωτινής για το πολυαναμενόμενο lifting στις παραθαριστικές κατοικίες της Ακτής Φαναρίου. Συνολικά 73 από τις 78 κατοικίες έχουν αποκτήσει εκμισθωτές και το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες συντηρησής τους. Το έργο, σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα Χρόνο, αφορά στην επισκευή και συντήρηση των bungalows και συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθε εργασίε. Αποξήλωση φθαρμένων υγρομονώσεων και τοποθέτηση νέα μόνωση στα δόματα των κτηρίων. Αποκατάσταση αθρών επιχρησμάτων στι όψεις των κτηρίων. Επισκευή-αποκατάσταση οπλισμένου σκυροδέματο όπου κρίνεται απαραίτητο. Σημειακή αποκατάσταση πεζοδρομίου. Σποραδικέ εξωτερικέ βαφέ κτηρίων. Επισκευή δικτύου καλωδιώσεων και εγκυμποτισμό σωλήνα στο έδαφο. Τον Απρίλιο, προκηρύχθηκε το έργο και προέκυψε ο ανάδοχο που θα εγκατασταθεί αμέσω και θα αρχίσει τη συντήρηση των κατοικιών, όπω έκανε γνωστό ο αντιδήμαχος οικονομικών Δημήτρη Πολιτιάδη, μετά την έγκριση του πρακτικού τη Δημοπρασία από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοδινή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πέντε κατοικίε απομένουν κενέ, καθώ το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Έμειναν πέντε νοικίαστα τα οποία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, οπότε ίσω γι' αυτό και δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι με τι εργασίε θα φτιαχτούν και αυτά και θα τα διαθέσουμε, γιατί προβλέπετε ότι μετά από δύο διαγωνισμού μπορούμε να προχωρήσουμε και σε απευθεία ανάθεση. Πάντα με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με του όρου που αυτό θα καθορίσει, τόνισε. Με το έργο συντήρηση ικανοποιείται ένα αίτημα που έχουν εκφράσει επανειλημμένα οι εκμισθωτέ των παραθεριστικών κατοικιών. Δαπάνε ενέκρινε τώρα ο Δήμο Κομοτινή και για τον ξενώνα φιλοξενία γυναικών θυμάτων βία. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξη του ξενώνα, σύμφωνα με τον χρόνο, εξασφαλίζεται για το έτο 2016 μετά την κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξη και των τεχνικών προδιαγραφών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτινή για την διενέργεια του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού. Το θέμα απασχόλησε την Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίασή τη το πρωί τη Δευτέρα 9 Μαου και όπω έγινε γνωστό, το ποσό των 31.000 ευρώ θα δαπανηθεί για τη φύλαξη του ξενώνα. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Απριλίου, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτινή, δόθηκε το πράσινο φω για την ένταξη του Ξενώνα στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα σε αποδοχή τη απόφαση ένταξη τη πράξη με τίτλο Λειτουργία δομών και υπηρεσιών τη τοπική αυτοδιοίκηση προ όφελο των γυναικών και για την καταπολέμηση τη βία. Λειτουργία Ξενών Φιλοξενία Δήμου Κομοτινή. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2014-2020, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Κομωτινής με απόφαση ένταξη πράξη τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Μακεδονία Στράκης είναι δικαιούχο τη παραπάνω πράξη με το συνολικό προπολογισμό 460.000 ευρώ. Η ημερομηνία έναξη τη πράξη είναι η 1η 12 του 2015 και η ημερομηνία λήξη η 31η του 2018. Στόχο τη λειτουργία του Ξενών είναι να παρέχει στι γυναίκε και στα παιδιά του πρωτίστω ασφαλή φιλοξενία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώ και υποστήριξη για την ένταξη του σε αγορά εργασία όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίση την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική με την παραπομπή των φιλοξενούμενων στα συμβουλευτικά κέντρα. Η χρηματοδότηση του ξενώνα φιλοξενία μέσω ΕΣΠΑ αφορά την κάλυψη των δαπανών λειτουργία του, όπω η μισοδοσία του προσωπικού, οι δαπάνε είδηση και φύλαξη του ξενώνα και άλλε δαπάνε στον ξενώνα που σήμερα φιλοξενεί δύο γυναίκε θύματα βία, ενώ πριν από μία εβδομάδα πέντε γυναίκε με την απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτινή θα παρέχονται υπηρεσίε φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία όλο το 24ωρο.